Σήμερα θα δούμε τα πιο περίεργα ζώα πάνω στον πλανήτη μας. Ζώα που είμαι σίγουρος πως δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Εάν θέλεις να μάθεις για ζώα όπως είναι ο Καρχαρίας Φάντασμα και ο Μπλε Δράκος, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Goliath Tigerfish. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τρομακτικά ζώα που υπάρχουν στον πλανήτη, τα οποία ζουν σε ποτάμια. Το μέγεθός τους μπορεί να φτάσει έως τα 70 εκατοστά για τα θηλυκά και τα αρσενικά παιδιά μπορούν να φτάσουν το 1,70, δηλαδή όσο είναι περίπου το ύψος μου. Το ψάρι αυτό έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μπορεί να ανοιχνεύει με το σώμα του μικροδονήσεις που δημιουργούν τα υπόλοιπα ψάρια τριγύρω του και έτσι να ανοιχνεύει τα θύματα του. Το στόμα του αποτελείται από 32 πολύ κοφτερά δόντια, τα οποία είναι κυριολεκτικά σαν μαχαίρια και έχουν το μέγεθος των δοντιών ενός λευκού καρχαρία. Ο οποίος λευκός καρχαρίας είναι ένα από τα πιο φωνικά ζώα πάνω στον πλανήτη μας. Μπορεί να έχει μεγάλα και τρομακτικά δόντια, αλλά είναι το ψάρι αυτό επικίνδυνο? Η απάντηση είναι ναι, τα ψάρια αυτά είναι επιθετικά και δεν φοβούνται κανέναν, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά με επιθέσεις των ψαριών αυτών πάνω σε ανθρώπους. Αλλά μην αγχώνεσαι καθόλου, καθώς αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα. Goblin Shark. Σίγουρα ένας από τους πιο περίεργους καρχαρίες που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος καρχαρία, το οποίο ζει μέσα στα βάθη των ωκεανών. Ζουν σε βάθος τουλάχιστον 100 μέτρα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν σε βάθος 1.300 μέτρων. Όταν σου πω πόσο μεγάλα μπορούν να γίνουν αυτά τα ψάρια, θα πάθεις σοκ, καθώς ο μέσος όρος μεγέθους τους είναι τα 3 με 4 μέτρα. Δηλαδή παιδιά περίπου 3 φορές μεγαλύτερο από έναν άνθρωπο. Το πιο σοκαριστικό παιδιά είναι όμως ότι μπορούν να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα, με το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ να είναι 6 μέτρα. Δύο πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρχαρία Goblin είναι η μεγάλη και ιδιαίτερη μύτη που έχει, αλλά και τα σαγόνια του, τα οποία μπορούν να κινούνται και να βγαίνουν έξω από το στόμα τους, κάνοντας έτσι το κυνήγι των θυραμάτων τους ευκολότερη υπόθεση. Poodle Moth. Πρόκειται για ένα μυστηριώδες τριχωτό έντομο για το οποίο δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα, αφού είχε καταγραφεί μόνο μία φορά. Αυτός που το ανακάλυψε είναι ο Dr. Arthur Anker το 2009, όταν επισκέφθηκε το Grand Savannah στη Βενεζουέλα. Εκεί ο άνθρωπος αυτός εντόπισε αυτό το μικρό περίεργο πλασματάκι και το φωτογράφησε. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το μικρό αυτό πλασματάκι μοιάζει με Pokémon. Μικρό, κατάλευκο και τριχωτό, με δύο τεράστια μαύρα μάτια και δύο κεραίες οι οποίες μοιάζουν με βούρτσες. Πολλοί θεωρούν το Poodle Moth τρομακτικό και αειδιαστικό στην εμφάνιση. Εγώ πάντως για κάποιο λόγο το θεωρώ πάρα πολύ χαριτωμένο και γλυκούλικο. Καλά, τώρα αν ερχόταν πάνω μου δεν ξέρω πως θα αντιδρούσα η αλήθεια, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Brazilian Tree Hopper. Τα Brazilian Tree Hoppers είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα πιο περίεργα έντομα που υπάρχουν στη φύση, κυρίως λόγω της εμφάνισής τους. Έχουν ένα κεφάλι με μια μεγάλη περίεργη κεραία, η οποία τα κάνει να μοιάζουν με ελικόπτερο. Κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν πως αυτό που έχουν στο κεφάλι τους τα Brazilian Tree Hoppers λειτουργεί σαν αμυντικός μηχανισμός, καθώς η μορφή αυτή μιμείται παρασιτικούς μύκητες. Τώρα θα μου πεις τι λες ρε Τσούλφα, τι είναι αυτά τα επιστημονικά πράγματα που μου λες? Λοιπόν, άκου εδώ να δεις. Υπάρχουν κάποιοι μύκητες οι οποίοι προσβάλλουν τα μυρμήγκια. Και καθώς μεγαλώνουν οι μύκητες αυτοί πάνω στα μυρμήγκια, δημιουργούν αυτές εδώ τις δομές πάνω τους, οι οποίες σκοτώνουν το μυρμήγκι. Έτσι, όταν τα υπόλοιπα ζώα βλέπουν τα Brazilian Tree Hoppers με αυτή τη δομή πάνω στο κεφάλι τους, νομίζουν πως τα έντομα αυτά έχουν μολυνθεί με παρασιτικούς μύκητες και έτσι αποφεύγουν να τα πλησιάσουν για να μην κολλήσουν το μύκητα. Που στην πραγματικότητα δεν είναι μύκητας, είναι αμυντικός μηχανισμός. Blue Dragon. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο αλλά και ταυτόχρονα λίγο τρομακτικό ζωάκι. Τα πλασματάκια αυτά ζουν σε τροπικούς ωκεανούς του πλανήτη μας, όπως είναι ο Ειρηνικός, ο Ινδικός και ο Ατλαντικός ωκεανός. Το πόσοι μπλε δράκοι υπάρχουν στον πλανήτη μας είναι άγνωστο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρά ζώα και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Ναι παιδιά, μιλάμε για πάρα πολύ μικρά πλασματάκια, αφού το μέγεθός τους μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 εκατοστά, δηλαδή κάπου τόσα. Το έντονο μπλε χρώμα που έχουν λειτουργεί σαν ένας καλός αμυντικός μηχανισμός, αφού καθώς αιωρούνται μέσα στους ωκεανούς, μπερδεύονται με τα χρώματα της θάλασσας και οι εχθροί δυσκολεύονται να τα εντοπίσουν. Ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μπλε δράκων είναι πως είναι ερμαφρόδιτα ζώα. Δηλαδή είναι ζώα που έχουν και αρσενικά και θηλυκά γενετικά όργανα. Ghost Shark. Πρόκειται για ένα από τα πιο τρομακτικά ψάρια που έχω δει ποτέ και είμαι σίγουρος πως ούτε και εσύ γνώριζες για την ύπαρξή του. Ο Καρχαρίας Φάντασμα είναι ένα από τα αρχαιότερα ψάρια στους ωκεανούς. Και ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν είναι πως δεν έχουν στομάχι.
Ο ισοφάγος τους συνδέεται με ένα άλλο όργανο του οργανισμού τους, το οποίο μοιάζει με σωλήνας, μέσα στο οποίο γίνεται η πέψη της τροφής. Τα ψάρια αυτά ζουν σε τεράστια βάθη μέσα στους ωκεανούς, εκεί όπου υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι. Γι' αυτό το λόγο έχουν εξαιρετικά καλή όραση, με την οποία μπορούν να ανιχνεύουν κάθε μικρή κίνηση από τα θυράματά τους μέσα στο νερό. Όμως παρόλα αυτά δεν βλέπουν καθόλου χρώματα και η ανάλυση των ματιών τους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οι καρχαρίες φάντασμα είναι ένα είδος το οποίο κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς είναι ψάρια τα οποία οι ενήλικες δεν γεννάνε πολλά μωρά και παράλληλα πάρα πολλοί καρχαρίες φαντάσματα χάνουν τη ζωή τους από ελιευτικά σκάφη, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός τους πάρα πολύ απότομα. Δυστυχώς κάποια στιγμή το είδος αυτό θα εξαφανιστεί όπως πάει αυτή η κατάσταση. Αϊ-αϊ! Και τώρα πάμε σε ένα περίεργο ζωάκι το οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς μόνο στη Μαδαγασκάρη, σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Όσο περίεργο και αν σου φανεί, αυτό το μικρό πλασματάκι είναι μακρινός ξάδερφος των χιμπατζίδων, των πιθήκων και του ανθρώπου. Τα ζώα αυτά ζουν κυρίως στις κορυφές των δέντρων και σπάνια κατεβαίνουν στο δάσος. Δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα και περνάνε την ημέρα τους χουχουλιάζοντας τα κλαδιά μέσα σε φωλιές από φύλλα. Όταν πέσει το σκοτάδι, αναζητούν τροφή στις κορυφές των δέντρων, ψάχνοντας για μικρά ζωήφια. Και εκτός από τα μικρά ζωήφια, τα αϊ-αϊ απολαμβάνουν επίσης και φρούτα, όπως είναι το μάγκο. Τα δάχτυλά τους είναι πάρα πολύ περίεργα, αφού είναι λεπτά και μακριά σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα τους. Αυτό τους βοηθάει στο να κρατιούνται πιο σταθερά πάνω στα κλαδιά των δέντρων και να πιάνουν ευκολότερα την τροφή τους. Παρ' όλα αυτά, τα μακριά τους δάχτυλα δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό που τα βοηθάνε να επιβιώσουν. Έχουν επίσης μεγάλα κίτρινα μάτια με τα οποία μπορούν να βλέπουν τέλεια μέσα στο σκοτάδι. Μεγάλα και ευαίσθητα αυτιά με τα οποία μπορούν να ακούνε τέλεια τα θυράματά τους από μακριά, αλλά και μια πολύ μακριά ουρά η οποία τα βοηθάει να κρατούν ισορροπία πάνω στα κλαδιά των δέντρων. Ο Μοβ Βάτραχος. Πρόκειται για ένα από τα πιο περίεργα και κατά τη γνώμη μου από τα πιο άσχημα είδη βατράχων πάνω στον πλανήτη μας. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια το 2003 πάνω σε κάποια βουνά της Ινδίας. Αυτό που κάνει πολύ περίεργη την εικόνα αυτού του ζώου είναι το τεράστιο σώμα του συγκριτικά με το πολύ μικρό κεφάλι που έχει. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχει από τα υπόλοιπα βατράχια αυτός ο βάτραχος, εκτός από την εμφάνιση, είναι τα πόδια του. Είναι πάρα πολύ κοντά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πηδάει όπως τα υπόλοιπα βατράχια. Έτσι, το μόνο που μπορεί να κάνει για να μετακινείται από μέρος σε μέρος είναι να περπατάει. Το Purple Frog είναι ένα είδος για το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα. Έχουν βρεθεί στο σύνολό τους μόνο 135 από αυτά τα βατράχια και θεωρείται ένα είδος υπό εξαφάνιση. Giant Isopods, ή αλλιώς γιγάντια ισόποδα. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τρομακτικά πλάσματα του θαλάσσιου βασιλείου. Παρόλο που το ζώο αυτό ανακαλύφθηκε πάρα πολύ παλιά, το 1879, δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για τη συμπεριφορά του και για τη βιολογία του, αφού δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω τους. Το γιγάντιο ισόποδο μοιάζει σαν ένα τεράστιο έντομο με περίεργα ανατριχιαστικά πόδια και το μέγεθός του μπορεί να φτάσει τα 50 εκατοστά. Το ζώο αυτό είναι ένας πολύ μακρινός ξάδερφος των καβουριών. Έχουν 14 πόδια και ζουν σε βάθη που μπορούν να ξεπεράσουν τα 500 μέτρα. Τώρα, με τι τρέφεται το συγκεκριμένο ζώο? Γενικά, στα πολύ μεγάλα βάθη που ζουν τα ζώα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς τροφή, αφού ζουν πάρα πολύ λίγα ζώα εκεί. Έτσι, τα γιγάντια ισόποδα λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο σαν οδοστρωτήρες. Σαρώνουν τον πυθμένα του ωκεανού και τρώνε ό,τι μπορούν να βρουν, από μικρά σκουλίκια μέχρι από μινάρια ψαριών. Myanmar Sub-Nosed Monkey. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό είδος μαϊμού, στο οποίο ανακαλύφθηκε πρόσφατα το 2010 στη Βόρεια Βερμανία. Παρ' όλα αυτά, οι κυνηγοί και οι ντόπιοι άνθρωποι της περιοχής γνώριζαν το συγκεκριμένο ζώο από πολύ πιο παλιά. Η εμφάνισή του θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο τρομακτική, καθώς έχει δύο κατάμαυρα μάτια, μία μύτη η οποία είναι σαν να μην υπάρχει καν και δύο χείλη τόσο πρισμένα που μοιάζουν σαν να έχει κάνει 10 χειρουργικές επεμβάσεις μπότοξ. Όσο για την μύτη, η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη, υπάρχει λόγος που είναι έτσι και θα σου εξηγήσω σε λίγο. Το περιβάλλον στο οποίο ζουν τα ζώα αυτά είναι μοναδικό και συγκεκριμένα ζουν στα ψηλότερα και στα πιο κρύα δάση ολόκληρου του πλανήτη, τα οποία βρίσκονται σε υψόμετρο από 1700 έως 3200 μέτρα υψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας. Τα δάση αυτά βρίσκονται στην Ασία και οι μαϊμούδες αυτές ζουν μόνο εκεί. Τώρα, γιατί οι μαϊμούδες αυτές δεν έχουν σχεδόν καθόλου μύτη? Όπως καταλαβαίνεις, σε τόσο μεγάλο υψόμετρο υπάρχει και πάρα πολύ κρύο. Τι πρόβλημα είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε με τις μύτες μας, ακόμα και εμείς οι άνθρωποι, όταν έχει πάρα πολύ κρύο? Η μύτη μας μπορεί να πάθει κρυολόγημα, μπορεί να ερεθιστεί και να κοκκινήσει. Μίγα, έχω μία μίγα μες στο δωμάτιο. Έχει μία μίγα μες στο δωμάτιο, μου έχεις πάει στα νεύρα.
Έτσι, οι μαϊμούδες αυτές, με το να μην έχουν καθόλου μύτη αλλά μόνο δύο ρουθούνια, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα του κρυολογήματος. Βέβαια, θυσιάζουν λίγο από την ομορφιά τους. Κρίμα τον μπότοξ. Τα περίεργα αυτά ζωάκια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σπάνια και αποτελούν ένα είδος υπό εξαφάνιση. Αυτή ήταν η λίστα μας για σήμερα. Αν σου άρεσε, κάνε like, comment, subscribe. Τα λέμε σύντομα σε επόμενο Zoo Fast React. Φιλιά πολλά!